Μία επίσκεψη μείζωνος σημασίας πραγματοποίησε στις Βρυξέλλες ο Κουβανός Υπουργός Εξωτερικών, που συνομίλησε με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Φεντερίκα Μογκερίνη. Κατά την κοινή συνέντευξη τύπου, είπαν και οι δύο ότι προχωρούν για μια συμφωνία συνεργασίας μέχρι το τέλος του χρόνου σε πολλούς τομείς. Αισθάνομαι ότι έχουμε κάνει πρόοδο, ότι έχουμε προχωρήσει σε ένα επικοδομητικό πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού, ώστε να ενισχύσουμε τις σχέσεις και την ολοκληρωμένη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κούβας, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μπρούνο Ροντρίγκες Παρίγια. Ο Ισπανός Ευρωβουλευτής και επικεφαλής του Κοινοβουλευτικού Συμβουλίου Ευρωπαϊκών και Λατινοαμερικανικών Σχέσεων είπε ότι πρόκειται για μια ιστορική προσέγγιση. Πιστεύω ότι το άνοιγμα στη δημοκρατία και ο πλήρης σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κούβα θα έρθουν μέσα από τις συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη που θα ανοίξουν πολλές πόρτες. Τεχνολογικές πόρτες, οικονομικές πόρτες, ανταλλαγή ανθρώπων. Όλα αυτά θα οδηγήσουν πιθανότατα τον κουβανικό σοσιαλισμό να συμμετάσχει στους δημοκρατικούς κανόνες. Δέκα μέρες πέρασαν από την ιστορική χειραψία Ομπάμα-Κάστρο στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της Αμερικής. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν το Δεκέμβριο να αρχίσουν την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων, τις οποίες είχε διακόψει η Ουάσιγκτον το 1961.